Καλησπέρα σε όλους. Πάμε σήμερα να τεστάρουμε, να δοκιμάσουμε μάλλον το take off. Oops. The home point has been updated. Please check it on the map. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάτε ποτέ. Πρέπει στο Air2S να ανοίγεις τις προπέλες. Take off. Αν δεν τις ανοίγεις, the home point has been updated. Please check it on the map. Σου κάνει πρόβλημα. Εδώ έχει ανοίξει ένα φως το οποίο εμείς θα το κλείσουμε, θα το πάμε στο off, γιατί είναι λες και έχουμε UFO. Θα πάμε να κάνουμε ένα hyperlapse. Το βάζουμε στο photo mode, βάζουμε το EV στο 0. Οι δορυφόροι μας είναι καλοί και πάμε να κάνουμε ένα hyperlapse, να ανέβουμε λίγο, να πάμε γύρω στα 60 μέτρα. Να πάμε απέναντι. Λοιπόν, το hyperlapse τώρα, να το στο δρόμος, θα το κάνουμε λίγο προς τα εκεί. Λοιπόν, τώρα πρώτη φορά το κάνουμε μαζί, οπότε έχουμε τον drone στον αέρα. Πάμε στο hyperlapse free και θα πάμε στο waypoint. Εδώ τώρα πρέπει να κάνουμε σχετικά γρήγορα, γιατί θα πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, το πρώτο waypoint είναι εδώ και το βάζω εδώ. Εν συνεχεία προχωρούμε και του λέμε πήγαινε εδώ. Εν συνεχεία να βάλουμε, εγώ λέω να βάλουμε 4 waypoint, είναι η πρώτη φορά που θα το κάνουμε. Ας πάμε εδώ και ένα τελευταίο waypoint, ας το κάνουμε να κοιτάει την πόλη του Large Lake. Μπορούμε να το μικρύνουμε λίγο, ένα σκοτάδι εδώ. Λοιπόν, ας το πάμε εδώ και βλέπουμε. Δεύτερο. Λοιπόν, rotation angle του large, μάλιστα. Δεν μας αφήνει. Μάλλον. Ωραία, οπότε ας πάμε εδώ. Λοιπόν, πάμε και το λέμε. Okay. Λοιπόν, τώρα αυτό μπορούμε να το σώσουμε πατώντας το φακελάκι απάνω, αλλά μπορούμε να πάμε και να το κάνουμε κατευθείαν. Το που θα κάνουμε εμείς, αυτό λέει 10 λεπτά είναι το duration, interval length θα το κάνουμε
Α, μας το λέει 13. Norm, sequence normal reverse, θα το βάλουμε δηλαδή να ξεκινήσει από εδώ που είμαστε και να έρχεται προς τα εμάς, και να μην καθυστερούμε άλλο. Ξεκινάμε, θα αρχίσει να παίρνει up, δεις, το πρόλαβα, το format, θέλουμε να το κάνουμε 4K. Ωραία. Και είμαστε 4K τώρα, τώρα είμαστε OK και ξεκινάμε reverse από εδώ που είναι δηλαδή και θα έρθει προς τα εμάς. 10 λεπτά, 24 λεπτά μπαταρία, εάν χρειαστεί θα το διακόψουμε. The aircraft is heading to the first waypoint. Το first waypoint που λέει είναι, πώς το λένε, από εδώ ξεκινήσαμε και περιμένουμε υπομονετικά τώρα για τα επόμενα 10 λεπτά να δηλώσει αυτό που κάνει. Εσείς θα το δείτε λιγάκι πιο γρήγορα. Στις πρώτες 100 φωτογραφίες απομένουν ακόμα 7,5 λεπτά και προχωράμε. Εν τω μεταξύ εγώ έχω μπει μέσα στο αυτοκίνητο για να μην κάθω μόρθιο. Το drone το βλέπω από εδώ πέρα, τα φώτα του δηλαδή, και προχωράμε. Έχουμε 4 λεπτά ακόμα, μπαταρία μας είναι στο 56%, πάρα πολύ καλά, και το drone συνεχίζει να βγάζει φωτογραφίες με βάση τα waypoints που δώσαμε στην εφαρμογή για το Hyperlapse. Και τώρα είμαστε 300 φωτογραφίες, 25 μένουν, 40 δευτερόλεπτα. Το drone έχει έρθει πολύ κοντά πλέον, το βλέπω εδώ πέρα δίπλα στο σημείο που είμαι. Εν τω μεταξύ... Shooting is nearing completion. Ωραία, μας το έβγαλε κιόλας. Εγώ βγαίνω έξω, θα ανοίξω λίγο και τα μικρά φώτα του αυτοκινήτου για να βλέπω τι γίνεται, γιατί εδώ πέρα που κάθομαι είναι πάρα πολύ σκοτεινά. Για να μπορώ να με βρω. Περιμένουμε να κάνει και τις τελευταίες 10 φωτογραφίες. Ωραία. Και τελείωσε το βίντεο μας. Τώρα το τηλέφωνο θα επεξεργαστεί το βίντεο. Εμείς ερχόμαστε πίσω για προσγείωση, μιας και δεν έχει κάτι άλλο. Σήμερα ήθελα να δείξω αυτό και όπως είδατε πάλι το δείξαμε πολύ γρήγορα.
Εδώ θα προσέξω τώρα, μου φαίνεται ότι Να με. Λέω κι εγώ. Video synthesis completed. Ωραία. Μας έβγαλε λοιπόν ότι τελείωσε και το και η σύνθεση. Θα πάω εδώ και θα το βάλω στο photo mode για να μου φύγουν τα παράθυρα από τη μέση, έτσι ώστε να έρθω να κάνω την προσγείωσή μου. Είμαι πολύ ψηλά. Θα έρθω τώρα ακριβώς εδώ από πάνω μου. Βλέπετε εκεί το αυτοκίνητο με τα φώτα. Εγώ είμαι αυτός. Κάθομαι απ' έξω. Εδώ. Θα έρθουμε εντελώς. Έχω έρθει από πάνω. Εγώ το βλέπω το σκάφος. Κατεβαίνουμε σιγά σιγά. Έχει κάτι καλώδια εκεί. Θέλω να προσέχω λίγο. Μη σας πω ότι σε αυτό το σημείο θα άνοιγα ξανά και το auxiliary φως, το οποίο όπως αντιλαμβάνομαι ανοίγει από ένα υψόμετρο και κάτω. Το έχω βάλει στο ότο τώρα και δεν έχει ανοίξει. Να το, άνοιξε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Άρα τελικά μου φαίνεται καλύτερα να το έχεις στο ότο, ούτως ώστε όταν προχωράει το σκάφος προς την προσγείωση, σ' ανοίγει και αρχίζει να το κρατάω λίγο, δεν αφησίξουμε χώμα και πάμε να πούμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτή ήταν η πτήση μας σήμερα. Δείξαμε εν ολίγης και σύντομα το πώς κάνουμε hyperlapses. Θα προσπαθήσω εκτενέστερα σε άλλο βίντεο να δείξω όλες τις ρυθμίσεις, αλλά εν ολίγης, εάν θέλει κάποιος να κάνει γρήγορα ένα hyperlapse, τότε με τον τρόπο που δείξαμε στο βίντεο μπορεί να το κάνει επιτυχώς. Και αυτό που προτείνω είναι ότι καλό είναι να έχουμε τουλάχιστον 2 μπαταρίες, έτσι ώστε να βρίσκουμε τις τοποθεσίες που θέλουμε να κάνουμε hyperlapse. Περνάω ένα αυτοκίνητο, συγγνώμη, πέρασε ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, να βρίσκουμε τις τοποθεσίες και τα πλάνα που θέλουμε να κάνουμε hyperlapse ωραία και χωρίς άγχος, και εν συνεχεία να έρχομαστε να σώνουμε το hyperlapse, το οποίο θα το δείξω σε επόμενο βίντεο. Περνάει και άλλο αυτοκίνητο τώρα, μισό λεπτό. Να σώνουμε το hyperlapse. Θα σας δείξω σε επόμενο βίντεο πώς γίνεται. Να αλλάζουμε μπαταρία, ερχόμαστε πίσω προσγείωση, αλλάζουμε μπαταρία, βάζουμε φρέσκια μπαταρία, φεύγουμε και στέλνουμε το σκάφος για να κάνει το hyperlapse με μια φρέσκια μπαταρία, οπότε δεν έχουμε κανένα θέμα. Τώρα το βιάσαμε λίγο λόγω του ότι ήθελα να τα κάνω όλα με μια μπαταρία και είναι και αργά τη νύχτα. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε άλλο ένα βίντεο. Κάντε like, κάντε ένα subscribe για περισσότερα βίντεο που έρχονται στο μέλλον και το σχόλιο σας από κάτω. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τα λέμε σύντομα.